είχα μάθει, είχα ακούσει τέλος πάντων από κάποιες κουβέντες, δεν ξέρω Μιχαλή με την Ειρήνη, τον Γιώργο κλπ. Αρκετές γυναίκες από τη Στύψη δουλεύανε στην Πέτρα. Γιατί η Πέτρα είχε μία πλούσια τάξη τότε, ήταν οι Ελευθεριάδες και διάφοροι άλλοι. Αρκετές γυναίκες δουλεύανε στην Πέτρα. Αληθεύει αυτό. Σαν μαζόχτε, σαν μαζόχτε. Δεν πήγαν χτυπιανές. Όλοι είχε παντρεμένες χτυπιανές. Χτυπιανές που ήταν. Σε ταϊφά, δεν είχε σε ταϊφά. Ταϊφά. Ναι. Είχαμε ταϊφά, αλλά ήταν. Πλαθιόλα είχε οι Ξαριώτες και πέτρα τέτοια θα κουραντήσω. Ο Ταϊφάς που λέει αποτελείται από το Κιχαϊά, από τον Προϊστάμιο. Ραβδιστάδες, μεταφορείς που λεγόταν... Ναι, κερατζίδες. Κερατζίδες. Και μαζόχτες. Εσύ τώρα έχεις... Ο κύριος ήταν οπωσδήποτε γυναίκες. Γιατί να μας έτσι καμοδιαλιές, αλλά έκανε τώρα να έχει ταξίδια. Και είσαι πλούσιος με το χωριό. Με το λάδι έτσι εδώ, πιέρονες και εργάτες αυτοί. Καλλιέργειες, τα πάντα, πάκασας, μαούρα, τα πάντα έκανες και κάθισε επί στο ρακέις, του τσιγαρές και σήμερα δεν έχει τέτοιο πράγμα. Σήμερα είναι ο καλούδι εξίσου. Γιατί ο τελέρι αξία το λάδι. Όλοι αυτοί που ήταν ανθρώπα, πως λέω, κάνα τον αγά, είναι πιο φτωχή τώρα. Δεν μπορείς να είσαι μαζέψει. Πού το πουλάγανε το λάδι. Τα φέρνουν, πάει, τα σπάει, πού τα παίρνουν. Ξέρω, πέρα, σου πω, το μόνο μου. Επειδή το ξέρω που πηγαίναν τα λάδια. Παλιά, στον καιρό του προπάγου μου, τα λάδια πήγαιναν στον Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή στην Οδυσσό και στην. Πριν την Τουρκία. Ναι, λέμε τώρα για από τότε. Άψευτα. Και μετά, τα τελευταία χρόνια, τα λάδια τα παίρνουν. Πολύ στη Βόρειο Ελλάδα. Αλλά εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Εκεί την εποχή που μιλάς εσύ τώρα, μιλάτε για το 60-70 κάπου εκεί, 50-60-70 κάπου εκεί. Αυτά τα μόδια που μαζεύαν οι Αγάδες, μεγάλη ποσότητα, τα πουλάγανε σε εμπόρους στην Πέτρα, στο Μόνιμο ή κατευθείαν οι ίδιοι τα πουλάγανε. Τότε υπήρχε ο Ελευθεριάδης κάτω, που ήταν έμπορος, έτσι. Ναι, είχε κάτω εμπόρος, αλλά έστω έγινε μια πόρτα, πηγαίνα και όπως στην Σαλονίκη. Τις Μακεδονίες γενικά και πέραν την Ικέδη στα λάδια εγώ τώρα τα βάζαμε στα αυτοκίνητα, πήγαινα τα πούν στα σπίτια. Δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός είναι παλιός. Εδώ στο Στυψανός. Ο Στυψανός, ο οποίος τα έκανε την έκθλιψη, κατάλαβες, και συγκέντρη είχε μεταξύ και αποθήκες, είχε ντεπόζιτα, το συγκέντρο. Το παλιό έλεγε και όχι αυτό. Αλλά το πενγένος αυτό. Ναι, από εκεί και πέρα αυτός αλλά... σε πίστονε με οκάδες σκλάδια. Οπότε αναλάβανε να τα πουλήσω στην εταιρεία. Ναι, και σε πίστονε αυτό που πάει σε νεαλά. Τότε να είσαι πλέον τόσο λεφτά, έλεγες διακανόνισε μου 100 οκάδες λάδι. Έκανε αυτός, η σημερινή τιμή του λαδιού ήταν αυτή. Επί 100 τόσο, πάρ' τα λεφτά αυτά και πρέπει αυτά τα λεφτά. Σου τελειώνουν, πήγαινες μετά από ένα μήνα, δύο μήνες και πεις κανόνισε μου πάλι άλλα 100 κιλά, 100 οκάδες. Αυτό γίνεται τώρα. Και ήταν ένα είδος τράπεζας, ας πούμε, ο συνεταιρισμός ή ο έμπορος, ο Ελευθεριάδης. Κατάλαβες, ήταν ένα είδος τράπεζα. Για να γυρίσω στο παλιό το θέμα, ήταν η φάνη. Αυτό που τώρα είμαι χάρης, ήταν γεμπόρ. Ισραηλής, έλεγε, χάσκα γεμπόρ, πόμενο συνεταιρισμό. Κάναμε συνεταιρισμό, θα μας ρωτήσει ο τερμός, θα πάμε να τα δεις εσπέρα, με χαγιά μας λέει, θα δεις που έχουμε τα βαρέλια που πέφτουν τα λάδια, τα πτυπώζοντα να τα δεις ότι κάτι είναι στο πλούμα που δεν θέλουμε. Δεν το πούμε τώρα, καθώς το βάλουμε. Ναι, σε πιστώνει σε δραχτές, σε πιστώνει σε λάδι. Δεν αλλά είναι σε φουμπικιά ή σε φουμπικιά. Σε πιστώνει σε λάδι. Δεν σε πιστώνει σε δραχτέ. Ένα από τα χρήματα που θέλει, που θα μετατρέψει σε χρήματα. Την ημέρα εκεί. Την ημέρα εκεί. Κατάλαβε είναι όπω η μεταχείριση. Μπράβο. Μια εποχή τα πουλά η παραγωγό. Γενικό γενικά όλοι όσοι μπορούσαν να είχαν μέσω τα βάλαν γενικέδε μέσα στα αυτοκίνητα, τα πήγαν σαν μη. Τα κινούσαν. Εγνωρίμια σε ένα γνωρίζω στο τετράμα από τον παρελθόν. Παλαιό τη φραλά. Το κάνει το κομμάτι, τα κρούσαν έτσι, πέραν την πάντα σε ποτέ. Αλλά η νοσία δεν κάθε να μην μπει μέσα στην γενικία. Σιγά σιγά βάλαν και νερό. Επίρε σε ένα γενικία και ήταν 17 κιλά, είχε 7 κιλά νερό. Μπορεί να ξενώσει. Παράδειγμα λέμε, 5, 2, 8.
Σήκε κόπτσε αυτήν ο δρόμος. Κουβαλό, μόνο δεν το έτσι έκανα. Η παλιά παράδοση των ληστών δηλαδή. Τώρα ξεκίνησε η Μακεδονία, η Σουάτα Μέα. Σπέρνει ήλιο, σπέρνει μπαμπά, τσιγκουλάνε άλλα πράγματα και σπάτουν άλλα. Τώρα εσύ αφού είσαι παραγωγή τσέχνε όλα το τέτοιο. Ναι, από τον ίδιο ορμπάτ. Την παπαγγελία, την έψηνα για έξω από εμένα να πας αυτά, έπαρα εγώ μισή το. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα για να γυρίσω παλιό το θέμα. Οι ταϊφάδες αυτοί μαζεύανε μόνο στη Στύψη ή κατεβαίνανε στην Πέτρα. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Όχι. Θέλω να ρωτήσω ότι αν κατεβαίνατε στην Πέτρα, συνεργεία, προφανώς βλέπατε τους Πετρανούς, τους Πολυδιάτες κλπ. Προφανώς έχουν άλλες συνήθειες από εσάς. Εκεί οι γυναίκες κυκλοφορούσαν, υπήρχε ένα σωματείο πολιτιστικό από το 1900 τόσο στην Πέτρα. Δεν είναι αυτό. Πώς έγινε έτσι κλειστό αυτό το χωριό με αυτές τις συνήθειες. Που είναι αυτός θα μάζευε ορισμένα κτήματα εδώ. Δεν περίσσευε για να πάει την Πέτρα. Τέτοιν ταϊφάδες. Αλλά και τώρα με στη πιανή συνέντων, έπαιρνε σε δύο κόρες και δύο γη, άγια πάμε στο πλουμάρ. Εκεί πήγαινα. Βαστούσαν πίσω. Άγια πάμε στη χώρια. Στη γέρα. Καλά χωριά. Σε τα γέρα. Τα ταμέρα ήταν πολλές φίλες. Και βαστούσαν όψιμα. Πήγαινα και δεν έβαλε ένα μήνα δυο. Κουγένια. Κουγένια. Όλο το χωριό έχει μέσα ζευγάρες και ρατσίσεις. Κερατζίδες που τον αγωνίες, τότε που βλέπετε εγώ τα σπίτια πολυκαμόμενα τα κουβαλούσαν από τα βνά της πέτρας. Και κουβαλούσαν τις πέτρες πέντρες. Τέσσερις φέρναν έλειο, είχε ένα συνεργείο να πέντε δέκα νοματί για να κάνεις ένα πυρηνικό σπίτι. Και πήγαινα τσούκου, 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 τσούκου και του κάνα σχέδια να πλησιάσω τα ίδια και τα κλείνε τα πράγματα. Δεν πήσανε στην πυρηνικά. Α, την πυρηνικά κλείδα, ναι. Αυτά τα πράγματα γινόταν πυρηνικά. Κατά την περικούσα, τσίκι, τσίκι, τα κάνε. Και να σκάνει τώρα για άλλος να τα φέρει κοντά κοντά να σκάνει. Μόστρες εδώ να φέρει εφαρμογή του τίνια. Του σφάλει με το μολύνι και κατά την περικάνωση του φερίγια και στα πάνω της γωνιάς. Σαν πόρει τώρα το χέρι τσακ. Και κολούσαν. Και κρούσανε δύο χώρες. Χώρες και μέτρο, χώρες τίποτα. Να το δέχει να το πράγμα να κάτι όλα τα χρόνια. Ωραία ρε, είχανε μάθει την τέχνη καλά, ντόπι μαστόρι. Ντόπι, ντόπι, ντόπι. Αυτή είχατε καλό ρε, υπάρχουν ακόμα. Έχει κανέναν, ούτε έμαθε κανένας από την Τσαρό, ούτε τώρα δεν έμαθε κανένας, ούτε πελεκάνος. Ούτε τέτοιος σαν. Μα γίνονται με ένα χανικά. Ούτε ένα πεταλωτή, πεταλωτή. Και δεν μου λέω, μου είπες ότι δεν είχατε ποτέ πολλές γυναίκες, ούτε και τώρα έχετε πολλές γυναίκες. Πώς παντρευόσασταν, πού είσαι γυναίκα παντρε. Από πού ήταν η γυναίκα. Ξέρετε, παλιά τα χρόνια, που με κάνανε πολλά μωρά, έκανε σαν 15 μωρά, 12, 5, 6, 7, ξέρω, θα πω πίσω τώρα μέσα 6. Πόσο ζούσατε. Τα δένουμε για να πόσο ζούσαν. Έκανε τώρα 10 μωρά, το στέλνει παραγγέλη στο μηχάνη. Δεν είναι 12 χρόνια, αλλά στο μηχάνη. Αυτό λέει, αυτό του είπα. Αυτό τώρα θα σου πω. Του είπα ότι κατέβαιναν τα κορίτσια κάτω στην πέτρα και πηγαίνανε στα σπίτια. Μου είπε, δούλες, εμένα δεν αρέσει αυτή η λέξη. Δουλεύανε, ναι, παρακόρες. Και υπήρχανε στην πέτρα κάτω σπίτια τα οποία τις πρικίζανε κιόλας και τις παντρεύανε και στην πέτρα. Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε όμως αϊφάνς. Δηλαδή δεν υπήρχε δουλειά στην πέτρα για να εξελίξει την ξένια. Γιατί ήταν παραγωγή πιο μεγάλη. Υπήρχαν τέτοιου είδου σχέση τη πέτρα με τη σύψη. Ωραία, γυρνούσα πολλά παιδιά. Κάποια παιδιά πήγαιναν παραχώρε, κυρίω κορίτσια θέλατε κάτω. Κορίτσια. Μόνο κορίτσια θέλατε κάτω. Όχι, αγόρια κορίτσια πάει όπω πάει. Δεν αφιάχνει κάποιον άλλο. Το στομχάκι που είχε χωράφει να σκάψουν. Φανάρια, ξέρω τα φανάρια πια. Φανάρια. Ναι, αλλά αυτά τα φανάρια είχαν δικά τζαμέλια, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ξανά. Και τα φέρναν σαν έφυγε κατάλαγε ο κόσμος.
Για να μην πάω καμπάνω, πού πάει εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Τι πρέπει να το φανά και εγώ από το σπίτι του κόμμα, σε χτύπη πόρτα. Είδε την πόρτα, δεν χτύπη την Παναγιώτη. Λέω ήθελα να κάνω μια προξενιά. Τα γύρω μέσα. Πέρα μέσα συμφωνούσαν. Δίνω το τάτο χωράφ, δίνω και κόρο και το σπίτι. Κι άμα γυρίζει μέρο καλά τα χωράφιδε, ήταν ακούτ, άκουτα. Ακούτ, ξέρω. Κάνατε χωράφι. Για να πας μια τέτοια κουπέλα, πρέπει να είσαι, να είσαι σε συγκουτσιαρμένος. Και ο καπρός που παίρνει την κουπέλα αυτή είχε ένα ζευγάρι βοδέλια, να την κάνει εργά. Ή ένα μπάρο να κάνει και ένα ζύμι. Αφού όλο το χρόνο. Το προξενιό θα πάνε τα φανάρι, πήγες ένα φανάρι. Τα χρώματα, τα τζαμάκια. Ναι. Τα τζαμάκια τι ρόλο παίζαν, τα χρώματα τι ρόλο παίζαν. Υπάρχει κάθε το φανάρι. Μόνο η μικρή αυτή δουλειά ήταν. Μόνο για αυτή τη δουλειά ήταν. Να του χαρακτηρίζω, να μόνο για το προξενιό. Αλλά βλέπανε μάγες που με ένα πιο πίσω. Πού πάει, πού πάει, πήγαιναν. Γιατί είχα τσιγό την κόρη, τι ήθελα εγώ να παρατήσω την κόρη, τι ήθελα. Αλλά λέγα, δεν ξέρω πού πάνε, 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 τι πάνε από. Ξέρω, αλλά ξέρω, δεν κάπου να το ξέρω πώς να πω. Αχ, πάνε, πιο καμή το σιλό. Λέγα, πάνε, πάνε, πάνε. Το σιλό, το λέει της Παναγιώτης, το σιλό. Το σιλό, το σιλό. Προξενιά, θα συμφωνήσει και ο... Συμφωνούσα, ναι, ήταν προξενιά. Από πριν όταν τσόλες προξενιές, κοντά λέει, δεν με κάνεις, δεν τσόλες με μας, άλλη φύγει, πάει, δεν πάει με τόσο. Ναι, αλλά το φανάρι είναι ρόλο. Το φανάρι ήταν λίγο για προξενιά. Δηλαδή ήταν σύνθημα ότι έρχομαι για προξενιά. Βέβαια, όποιος του βλέπει μέσα και πέρα μέσα στα ουρά, λέει, αχ, προξενιά δεν είναι απόψε, πού είναι. Και κλούθουσαν οι μάγκες. Ήταν το χωριό που είχα 3.000 κόσμο έφταξε εγώ με το πολιτικό. Ναι. Άμα βγαίναν από το σχολείο, και βλέπει σαν πέδωνα κάτω καρκινά από το σχολείο, ήταν μια θάλασσα τα μωρά μου. Πάρα μωρά, γίνει μια θάλασσα ήταν. Κεφάλια, κεφάλια. Για να γίνει κατανοητό σήμερα πρέπει να έχει στύψει γύρω στου 1.000%. 1.000% κατοίκου, δηλαδή στο 1/3. Έφυγε κόσμο, πάει. Πριν από την μετανάστευση αυτό. Καλά. Αν δεν γινόταν προξενιά με ντόπιε ή με ντόπιου γαμπρού. Παντρευόσασταν με άλλα χωριά, δηλαδή με γυναίκες συνάδελφες από άλλα χωριά. Άμα πήγες να υπάρξει και ο Παναγιώτης, αφού τους έβλεπε πέντε μωρά έξω η πατέρα δεν μπορείς να ζεις, άρχισε να υπάρξει και μια πέντε. Τον πάτερε με το φοιτητή. Έγινε τώρα για Παρασκευή, δούλευε έτσι, έβρες μια κοπέλα, πάμε. Μπορεί και το αφεντικό να έχει για περισσευούμενη. Τα άλλα χωριά, τα πιο ξανιχτά από εμάς τα πιάνεις, οι κουπέλες, οι αφιότα δεν τα φαίνονται σφιχτά τα πράγματα. Σε κοπέλα στην ψέγγι μπορούσε να παντρευτεί, δηλαδή να παρακόρε, ας πούμε, κάπου. Ναι, αν είναι παρέα. Η κόρη της την πάντρευε. Όταν ο παππούς πέθανε ή, ξέρω εγώ, όταν ο αρχηγός της οικογένειας, τέλος πάντων, να στο πω έτσι, πέθανε. Ο παππούς πέθανε το 43. Ναι, δεν θέλω να πω αυτό. Η περιουσία του πώς μοιραζόταν σε όλα τα παιδιά ή πήγαινε μόνο σε ένα παιδί. Ο παππούς με έρχεται μόνο να είναι. Πρίγησε την κόρη, πρίγησε τις κόρες. Ναι. Και αν είχε δύο παιδιά, δύο αγόρια, τα μοίραζε στη μέση. Γιατί σε άλλα περιοχή τη Ελλάδα ισχύει άλλο συστήμα. Το ξέρω με διαλόγο. Εσύ θα πα αυτό το χωράκι και εσύ θα πα αυτό. Ακούς. Ναι, αλλά ανάλογα την περιουσία που είχε. Είχε ένα αγρόκτημα και είχε πέντε γη. Πήραν τα παϊκάρια, ήσαν μωρά. Του κάνα ψαρμά το χωράφι, τραγιόταν πια με το Ιούν. Κοσκονό, πως πέντε, του σάζαν το χωράφι, είχαν μια αδερφή. Η αδερφή, ε. Πέραν ένα γαμπρό, του δίναν το χωράφι. Σε αυτή τη διαδρόμη που μένανε οι τέχνοι, όπως ένα γόρι από κανένα τίπτυρα. Σε όλο το νησί επικρατούσε η γυναικοκρατία. Από πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι, εδώ ανάποδα ακούγεται, ακούγεται όλοι. Όχι, 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 όχι. Η κόρη έπρεπε να έχει το σπίτι και το χωράφι της. Η γυναίκα έπρεπε πάντοτε και ένα σπίτι να έχει ο άνθρωπος και πέντε παιδιά ή έξι παιδιά, το έδινε στην κόρη. Την κόρη, ναι. Δεν έδινε στο γιο. Όχι. Η περιουσία ήταν της κόρης.
Οι πιο πολλοί, ναι. Και Παναγιώτης ξέρει από το σκότο μέρος και τον γαμπρό το λένε Σόγαμπρο. Παίρνουν τα παλκάρια, τα σκόρια, τις πάνε στα σπίτια του. Εμείς έχουμε το σύστημα αυτό που λέγουμε ότι η κόρτα πέτσι είναι τα δύο του μέρους, ότι κάνει πατέρα σου, ότι κάνω σπίτι σκόρο, θα παντρέψω με ένα παλκάρι. Και θα μείνει εδώ. Να που μένει εδώ. Ή θα τόσο, άμα υπάρχουν ένας πέτρα, ή θα τις κάνουν πέτρα. Ήταν υποχρεωμένοι, γενικά. Ήταν υποχρεωμένοι να πληκίσουν την κόρη, σπίτι, απαραίτητα. Πάπου μέρα, πάπου στο χεφτάμωνα. Και ρίξε δύο κόρες, ένα σπίτι. Το χώρισε κατά μισή, έβαλε μέσα από τα κοινωνία, σε γιατί είχαμε την κόρη. Και εδώ και στο μία κόρνο τη σνάει. Αλλά η πατέρα σου δεν υπήρχε σπίτι, εδώ κάνει μια τελεία, όπως ότι χωρά και ό,τι αυτά. Είχε ίδια. Και εδώ και 22 ίδια μόλις. Τι είναι που είχε. Ναι. Το... Όχι, το 30, το 32, το 31. Αυτή ήταν πριν κάτω πατέρα. Είχε σπίτι πατέρα, πήρε τη μανά. Πήρε 22 ίδια. Έκανε, πήρε 22 ίδια, τα πούσε, νίκια σε ένα χωρά, σε τόσο πέρα. Κάνε δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, πόσα. Αυτή ήταν πριν κάτω. Αλλά το σπίτι και το πλούτη τα κάνει η νέα, δεν τα κάνει άντρας. Δεν είναι η πατέρα σου, αλλά η μάνα δεν πήγε να πάει σπατάλες. Πάνε τόσο ένα Δευτέρα να πιέσει να ψήνεις, λέει όχι. Προβώς η φορά. Δεν έχουμε λεφτά, θα προηγούμε στην Βερυχέδες, δεν βάζουμε Δευτέρα. Και βήρα, 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 σνήφερε η πατέρα μου, γιατί η πατέρα μου είχε πάνω άλλη γυναίκα. Και έπαθε σε μια καταστροφή, καταστρέφτηκε καλά καλά, σοφίσαν τα πόδια, τα μάτια, τα επόμενα έργο. Και ξεκίνησαν πέρυσι με τη μάνα του Μακαρίτσα, κάνανε οικογένεια, αγοράσαν τη χωράφια, σήμερα με συνιστάσεις ζούμε. Δεν κατάλαβα, πήρα γυναίκα, τι εννοείς. Πήρε την άλλη. Μετά την έγινε καλό και πίσω από τις άλλα τρία παιδιά. Ένα αδερφέ και δύο αγόρια ακόμα. Και έκανε κατά διάσταση σε πιο καλά χρόνια πατέρα μου ύστερα από την γυναίκα. Με τα σύμβαλα λέει χάτσε και πέρασε τα χρόνια πιο καλά. Σωσιά καλά καλά, αλλά ήξερε. Να ράψει, ξέρει το παντελόνι, να κάνει, ξέρει να φάει, ξέρει τα πάντα. Να κάνει τα χρυσοδιέ που έβαλε μάνα μα την πιο σχολητή. Δεν φλάγαμε να πάρουμε τα παπαρίσια, αλλά δεν είχε να φροντίσουν. Έκανε κοσκούς, το ξέρετε κοσκούς. Έκανε μακαρόνια, έκανε ξαρέλια, που λέγονται. Τραχανά κουάρα, πνιγούρ, πνιγούρ. Η χρέφτια πήγε να κυπέλα, ούρα γεμάτα. Του κοσκούς. Ποια είναι ακόμα. Του κοσκούς δεν είναι πνιγούρ. Όχι. Α, το κοσκούς ή άλλο. Το κοσκούς ήταν σπασμένο στάρι με ζύμη. Με ζύμη γύρω-γύρω. Το άλλο είναι σπασμένο στάρι. Το μαγαζί δεν πηγαίναν τα πέντε τα χρόνια. Να πάρουμε ξεζάχαρτα δίκτυα, να πάρουμε πράγματα. Είχε βράσματα πάνω. Τα σταφύλια, βράσμα, ξέρετε, μέτρα. Πρέτσελια. Με τα πλοκώματα, με τα σίκα, με τα σταφύλια. Πρέτσελια. Δηλαδή θα ήταν αυτά της, ότι δεν είχε σοκολάτες, δεν είχε μέντες. Ήταν τα πράγματα αυτά, τα παραγωγή, η οικογένεια τα είχε μέσα στο σπίτι. Μα σε ρωτήσατε. Τα χείλωνε μάνα μέσα στο σεντούτσι. Είχε ένα σεντούτσι, με σε παγόνους τα χείλωνε μέσα. Οι αλευριές με τα σουτζούκια. Ναι, με τα καρύδια. Με τα καρύδια που τα κρεμούσανε. Αλευριές. Οι αλευριές. Σήμερα πώς σου φαίνεται που όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και πρέπει να τα αγοράσεις. Πώς νιώθεις. Εσύ έτσι μεγάλωσες με αυτό το καθεστώς. Σήμερα πώς νιώθεις. Εγώ είμαι μοναχός. Με το καθεστώς και με μια δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Πήραν άλλες φάσεις. Κινητό, έχεις κινητό. Όχι. Δεν έχω κινητό. Εγώ είμαι μοναχός. Φέρω τη σωδιά μου να βάλω τσελιές.
Μοναχός τα βρακάνωτανα. Εβάλω γιες άσπρες, εβάλω μαύρες, κάνω τραχανούς, κάνω τεριάνα και κουτρούπνα, τα βάλω ήσαλα, και κάνω το ξύρ μέτσαλα. Σε τροχαλβάκα. Σε τροχαλβάκα, έτσι. Αυτό θέλω να μου κάνεις μια μέρα, μη τσιτροκά. Έχει να σκίσει τον Παναγιώτα, να δώσει τη σβέρα, να τον κάνει. Άντε μωρέ. Εγώ τον έκανα. Τον κάνω εγώ. Κάνει μακαρόνια. 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 Με τον γύρο. Τότε τον γύρο και πατέρα τον Αγούστο. Το χρυγό μου. Γιατί μη τσιτροκαλβά, εγώ να φάω πολλά χρόνια και θέλω να φάω ένα μη τσιτροκαλβά. Έχεις δεν κάνει. Θέλω να πεις ότι ζεις όπως παλιά, έτσι. Το παλιό το ζήτημα. Εσύ ακολουθούσε παλιό. Ο Κασίδη ο Μαύρο του πει, πού να πάει ο κοράσμα. Ακριβώ όπω παλιό. Πράγμα δεν κάνω γιατί έχω μέει. Έχω μέει. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να φάω ούτε μέει. Θέλω ότι γιατί. Μην πα πα έτσι να χάσει 120, 150. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ να μην έχει. Να σου πω ένα κόλπο για αυτά τα πράγματα. Να μην έχει τίποτα. Να μην μετρέσαι. Άμα δεν μετρέσαι, δεν έχει τίποτα. Εγώ σου μετρήγω, αλλά κάποια φορά δεν μετρήγω. Σε μια μέρα με στο φαρμακείο. Συμμετρήσα. Συμμέτρησε η φαρμακοποίηση από τα παιδιά με βάση φορτούνα. Δεν θα σε μετρήσω, δεν θα σε μετρήσω. Με μετρά λέει 22 πίεση. 22 πίεση. Αυτό σε τρόμαξε, λέει τι, 22 πίεση. Κάτι έτσι, δεν έρχονται πράγμα, δεν αισθάνονται πράγμα. Δεν αισθάνεσαι, λέει. Με βάζει αυτά, τι είναι και δεν έρθει το κέντρο υγείας. Πάει για τα γιά σου, αγιώτησε. Πήγα με 16. Πάω στον αυτοκαρδιολόγο, μετράζει αυτός πάλι 16, 17, 18, 19, εκεί βρήκα τι δεν είναι. Και με βάλα στα φάρμακα, τώρα έτσι πίνω κάθε μέρα φάρμακα. Τι είναι σπέτο. Άμα μετρέσαι, σε βάλα στο φάρμακα. Γερνάς όλο το λάγα. Πότε παντρεύτηκες, ποια χρονιά παντρεύτηκες. Του 64 αρμονιάσκα, το 65 γέννησε, καλά έφερα ένα χρόνο. Αρεμόνα. Αρεμόνα. Αλλά εμένα δεν με έπαιρναν οι γυναίκες. Γιατί. Γιατί από τη μη μου είπε σήμερα Παναγιώτη, τα πήρα άχυρο γραγγεία μαζά. Τι άχυρο. Άχυρο, ξέρεις το άχυρο. Άχυρο. Ούρο, πορτοδίνος είμαι. Μα, στάρια, ξάρια. Ούτε, τώρα δύο ακόμα. Είμαι στον μπατά, μοναχός. Ναι, ναι, ναι. Φύλαγα τα πρόβατα. Του μέρα στα λόγια. Τα καγέρια της γης, μοναχός, γούνα. Πατέρας μας μεγάλος, ηλικία. Τα παράσε σε μένα και μου άρχισε ο καπιτάνιος σου. Σου μου είπε φέραν τα μωρά του κοχολιού, στέλνα του χωράφου με στα λιμάνα. Έγινε μια, πήγε μια πέτρα στα νεφρά. Πήγαινε και έβαζα μες στο χωριό και ένα γιατρείο. Ως τέτοιο γιατρείο ήταν μια νοσοκόμα. Και ένας γιατρός είχα ένα σπίτι για μένα και κατοικούσαν έτσι. Πήγαινα και με έβαζε νέσες τώρα για να πέσει πέτρα. Πέτρα δεν πέφτει, έτσι. Έτσι και έτσι. Ναι, σύμφωνο, ναι. Σε ρωτάω τώρα σένα, είχε πάει ο παράδειγμα να δώσεις πέντε αυγά, είχε σε μπαιμμένο. Δεν ξέρω, πάω να δω, το μπαιμμένο. Όχι, απλώς σε ρωτάω μερικές φορές για να καταλαβαίνω τις λέξεις, γιατί μερικές τις κάνω, δεν τις ξέρω εγώ δηλαδή. Δεν κάνω, ναι. Αλλά πάμε λίγο στο κάμπο, γιατί δεν σε πέραν οι γυναίκες. Σε έφτιαξε μια πέτρα. Αφήθηκα, ναι. Λοιπόν είχα πέτρα στο νεφρά. Πήγα να βάλω μέσα, σμίδε μια γυναίκα, όχι η κόρη από τα παιδιά. Ήρθε στο χωριό μέσα, λέει. Αχ, ερμηνικά παθενέσει. Αχ, ερμηνικά παθενέσει. Αλλά είναι άρρωστο, αλλά δεν είναι. Άπλωση. Πού πήγε να κάνω. Στο μεγάλο, στο ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Πού πήγε να κάνω μια σελίπτη. Στην έρκο σκοτσί το μονίχτα μέρα.
Σε υποφέρω, να σε πέρα. Σε σκάρτο δηλαδή, με λίγο. Σκάρτος, καλά. Σκάρτος, άφαστος και μη. Έπρεπε να πας. Εγώ όμως. Έπρεπε να πας. Αυτό σε χάραζε του Παναγίου ότι θα να σκοτώ από τα τακνίχα λόγω. Να πηταχτώ πέρα το χωριό. Το κρεμάτε. Να πηταχτώ πέρα το χωριό. Να σκοτώσω πέτρα, να σκοτώσω λαγόρα, να κατώσω στο σπίτι. Πριν και πεις γύρω στη μαγεριάδα στο σπίτι κατώσω. Έπρεπε να πας. Και να σίγω το γράμμα παραγγελίου μου να σπέρω για να θερίζω. Να πας στον Άγιο Τσερκό, να περάσεις από το Ζωρόδρυμα, να αφήσεις τις ζωριές πίσω. Αλλά... δεν πέρασα από κούβετα. Δεν πέρασα από τον Άγιο Τσερκό τίποτα. Ήρθε η ώρα καμιά φορά είχε ένα γείτονα με το. Δηλαδή ο Ρουφιάνας σε κατέστρεψε με το κουτσομπολιό. Εγώ να αρεφείς αυνίες, ήταν κοντά τα χωράφια. Ερχόταν και κάνα παρέα στα σταλόνια, στα χωράφια, στο σέρος, παντού ήταν. Είπε, τι θέλει ο Μπέι. Με βλέπανε ένα θεωτήριο, είπε. Τα Μπέι από καθέναν τον έχουν κάνα καλά στα φύλλα, είχαν ήδη συνεργασία. Τα κουρούσια πούνα. Και με ακούσανε, πούμε, λέγανε, ας ήταν τον πάρουμε τον πρώτο τον πλάθο. Μια μέρα ήταν για διάντη για ρέβαια σε ένα μέρος. Λέει με, μια παρέα μου ήταν σαν καλή ώρα, λέει μου, ρε εσείς, πότε παντρευτείς, εσείς πόσα χρόνια που δουλεύεις, σε δεν έβαλε το διάλογο για παιδεία. Λέω, τούτη την ώρα, λέω, τα ξεπέρνεψα, πάντρεψα τον εαυτή, πού να τα παράδες εγώ τώρα, συμπαράδες, που είσαι να ζευγάρω τα βρυγιά, και που είσαι αρνιά, και πήρα 17 χιακατσίνη που είχε προσλέβω. Ήταν μεγάλη παράδειγμα. Πολύ παράδειγμα. Για το, για να πει τα. Τώρα, λέω, έτοιμος. Αλλά πότε πρωτού όμως πω θα τα λόγια, και έφτιαξα όμως πού να χωράω. Λέει τόσα να κάνει το χωράω, πάρ' το δίπλο, λέω, άξιος που πήγα. Εγώ τώρα δεν παίρνω χωράω, θα πάρω γυναίκα. Πάει το παραμύρι. Δεν παίρνω, λέω, και χωράω. Πόσο χρόνο μέχρι, 35? Όχι, 32 ρε μου, για να ξεχάσετε 33 πατρίκα. Ο γάμος πότε είναι. Είχαμε γίνει το 63. Τώρα, λάθος θα είπα το 63. 63. 64 αναβουνιάστηκες. Το 68. Α, το 64. Λάθος θα είπα. Ήταν 32 χρονών. Επομένως, ένα χρόνο γίνεσαι μπαμπάς. Ναι. Ο Δήμος ήταν... Ναι, πρώτα διαπατριά, το μωρό υπήρχε. Βράδυ. Η πρώτη γυναίκα που γέννησε ήταν η Τσίμ. Για άλλο γέννησε στα 5 μήνε, για άλλο τα 7. Εγώ την κατευθείαν πήγα ξανά την καρδιά. Κάποια γυναίκα, την αδερφή. Α, αυτή τώρα η γυναίκα που φιλινάδα με αυτή, είχε μια αδερφή. Ήταν 12 χρόνια μικρή από μένα. Αλλά ήλιο που την πήγαινε στο σπίτι τη μάνα, τι Παναγιώτης είναι αυτό. Τι καλό άνθρωπο. Τούμπα τα παλέει μοναχούς, καθαρίζει τα ζώα, τα ντουζένια καλά. Είχα μια εικόνα καλή με στο σπίτι. Σαν κανένας πήγα, α, έτσι λύσεις, έτσι έτσι με αρκετές να πω ότι τώρα παρέχουμε, στην παρέα αυτή που πάμε, πήγα να κάνω το ξηρασμά, γιατί θα σπούμε αύριο. Αύριο λοιπόν, τώρα ρε μονιάζω εγώ. Κάτσα, πες. Πήγα στο... Με προλάβω. Πήγα στο... Καθόπεστη. Λέω, απόψε να δεν ξέρω τι κάνω. Αύριο δεν θα έρθω. Με το φανάρι. Όχι, φανάρι. Δεν είναι φανάρι, γι' αυτό είναι σκάκι θέλω. Θα είσαι. Δεν είναι σχήρα μου, γυναίκα. Τι θα το πούμε, σου λέω, σχήρα, σχήρα, εγώ. Α, σχήρα, είναι γυναίκα. Όχι, είναι πεθαρά. Να πω, ξέρω, γουνιάζω μου. Είναι για αύριο να κεραστείς, α, είπα, πάει κάπου στα πρόβατα πάλι, γιατί τα πρόβατα είχα βρει στο ίδιο του θείου, με στις. Εσύ ως μημουγίες δεν θα ξέρεις καλή χώρα. Και με το κέρασμα. Έχεις τη χαρά πράγματα. Να αφήσεις μέσα τόσο ζημιές τα πρόβατα. Να τα φλάεις όλη μέρα και να πτύξεις μέσα για να τους στάσεις μέσα από τον καπνό. Και να μην πάνε τα άτοιμα να πατήσεις πούβετα. Μόνο γιατί έπρεπε το πρωτό τα ώρα. Θα έρθεις προς τα μόσχα έτσι πάνεις. Πριν λέω ένα πράγμα. Θάμαξα. Δεν πατήσεις δεν πούβετα. Και το βράδυ έχεις κεράσκα. Το φυσιολογικό πέρα από το φιλοδαστή. Στάσου, ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Κεράστηκες το βράδυ μόνος σου πήγες και κεράστηκες ή με τους πονείς. Δεν κεράστηκα το βράδυ, πήρα ένα λόγο από τα παιδιά, δεν είχα πει άλλα. Ναι, πήγες με τους γονείς και με τα αδέρφια. Πήγα στο σπίτι μου, ναι. Λέω της μάνας μου, παιδιά παιδιά έκανα. Κάβρεγε, κάβρεγε, και το χαστονού.
Κάρα γίνει, πατέρα με χαρά, ήταν τζόμο. Κάρα ήταν νόμο. Και δεν ήθελα να παίρνει ουσία, ήθελα να είναι νόμο. Να πιάσει το μάτι. Γιατί όλα τα καλά γινόταν. Όμορφη γυναίκα λέει δεν μπορείς να βρεις. Άμα πας όμορφη γυναίκα, ήθελα να εξακολουθούν τα άλλα. Και έκανα την περιουσία, έκανα την μωρά, και όλα τα μωρά τα εκτοπίνουν. Δεν είχε τα περιουσία, αυτό είχα 10 λεπτά γιατί πέρα από την γυναίκα σύντρια. Μόνοι 10 λεπτά γιατί στο σπίτι και ένα εκτό χώρα. Καρδιάς κάνω τότε. Όχι, καθαρά χωρί καρδιά. Τι 10 είπε, τι 10. 10 λεπτά. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Αλλά εγώ από ό,τι ξέρω όμως εδώ πέρα στην Μυτιλή γενικά υπάρχουν χαρτιά. Εδώ υπήρχε ο λόγος. Υπάρχουν και χαρτιά. Για πρίκα. Όχι, δηλαδή είναι γραμμένα, είναι τα περισσότερα γραμμένα. Τα γράμμουν, και όταν τα κόρπο καθαρά. Κάτσε, τι εννοείς γραμμένα, εννοείς πρίκο σύμφωνο. Συμβουλογραφικές πράξεις. Ναι, αλλά εμένα δεν με έκανα γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είχα ένα μπάρμα αυτό που ήταν σαν αρχηγός με συγκουγένεια, αυτό σε αυτό το σφαλό του σπίτι λέει Αριούντ για το. Για τον Μπρούκα πρεσβόσο με τα χαρτιά του πρωτοδικείου. Mm. Όταν κάπου, στον αρχιβιά, αν όσο τι έλεγα που λέγα. Βέβαια το Παζοριό της Εντροφιές. Πέθανε ότι το πρωτοδικείο ήταν ότι τα γέρισα, εγώ εθαρά πάρτε εγώ πήγμα. Σε καθιόνα μου με δίναν και έτσι πραγήξαν και βάλανε 100 μάτρα που την έκα πήγα να πάρω. Να πούν ότι είμαι άχρηστος εγώ έτσι που φέρω. Και στις άλλες συνέντες που μου το πήγα μια να συζήτησα θα πάρω και πήγαινα και βάλω ροφιανιά. Και εγώ λέει καλά είχα καμία νουκάρδια καμία όλα. Όποιος ασκοτά μου σε φάση πλήθη, πω μια καλή κουβέντα, ό,τι μπορώ να το κάνω. Τέτοιος τύπος είναι, δεν όπως θα έρθω να καρτιώμαι. Το κουπαστό μη σέγγιο το έχω δοσμένει σε 37 όνομα τη Μέησης. Που η Μέησα έχει καταστρεφτεί από τα αρρώστια που είχε έρθει και πάλι ξέρω όλοι τα δόντια, είχα 100 και ξέρεις. Και πω μέρα 27 ας Μαρία, θα μου έβλεπε στον τσίπορ αυτόν που είναι, ξέρεις παπαρό αυτό λέει, έβαζα πάνω. Πήγα στα χωριά ασθενεία, ζητάει και δικάτησα το φάρμακο και έκανε τρακόκες και ψέλες. Πήγα στον Φρουσδέλια με τους Ακούς, ποιος έχει μέσες. Τώρα βγάζεις μέλησε. Τώρα δεν μπορώ να βγάλω, δεν πάρω να λέω πια. Η μένια που και έμαθε. Η μάνα μου είχε το δάσκαλο το... Μόνο κόσμο, να βρω. Αυτοδίδακτος είναι πολλά πράγματα. Κανένα δεν έδωσε. Και δεν έκανε ώρα, έψαξε να βρει φάρμακο για την αρρώστια που είχε πέσει εκεί την εποχή. Δεν το έκανα εγώ. Το γύρευε να το βρω από πού. Μου είπαν Μαλάθιο. Μαλάθιο με το. Με το αλεύρι, δεν θυμάμαι τι ήταν το. Όχι, Μαρμαρόσκουλο. Να ρίξει τι πασμέσει για να πέφτει το πράγμα, να μην βάλει και το μαλαθιό και τσόφαλο μέσα. Ήστρα βρω το μαυρί. Βάζαμε ένα ξαλί με το. Κάτω στο πάτο με τις μέσες και από πάνω οι μέσες βλέπετε. Η μυρωδιά αυτή που βγαίνει πέθανε το μαράδευτο. Απέτω τις μέσες, τα μέσες. Τι μίλησε στα αυτά τα σύγχρονα τα καλοκαιριά. Είχα τα κουβάλια τα παλιά. Βάμα τα είχα τα παλιά τα χρονιά. Ήθελα να είμαι εδώ άλλος να νομίσω απ' τα πλούτη. Αλλά είχα τα παλιά τα έρμα. Και ύστερα μας τούτος είπα βγήκε σε δύο και πιάσε έκανε τέτοια πράγματα. Πήγαμε σε ένα σεμινάριο στο Ναχλαδέ και είδα τα πράγματα από τη Λιανέτα, ξαρκαστικό, γιατί άμα δεν ήταν. Είδα τη Λιανέτα, έφεραν, είδα τις μέσες, τα πέτσε πολλές. Εξεκίνησα εγώ πάλι μοναχός, δεν ερώτησα κανένα. Μοναχός τα τέλαρα, μοναχός μου, οικογένεια, όχι μόνο μοναχός μου. Είχα μια κόρη, ήταν τελευταία δηλαδή είχες τα κανονικά. Τετρακούχες έκανα. Τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα κάτι τετρακούχες έκανα. Με τρία κοντώματα. Τρία και τέσσερα. Με. Με ρε Μιχάλη. Ο παπάς μου έπαιρνε από σένα μέλι. Δεν ξέρω, πέρα για την κόρη μπροστά μέλι. Απ' τα θύρα από τα υπέρα και δικαίες. Αλλά τώρα λόγω ηλικίας που δουν τα μέσα σου δεν μπορούν να δουλέψουν μέσα. Γιατί μέσα τώρα που θα κάνουμε και να ανοίξουν την μία και ψελά. Να κάνω και να κάνω, πάκ και τι να μου, γιλτώνω. Πολύ γιλτώνω, δεν πρέπει να γίνει. Α, γιλτώνω. Τι να γίνει. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι ο κύριος Παναγιώτης κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Ο κύριος Παναγιώτης ήταν πρακτικός, ο οποίος έβαινε, κόκκινε σπασμένα. Ήταν και ο ίδιος, είχε το κοστέλι.
Ποιος ήταν καλύτερα κάτι της Του Κωνσταντέλη θα κάνει εγώ τώρα. Τώρα κάνεις εσύ. Α, κάνεις τώρα. Α, κάνεις εσύ. Κάνει τώρα. Μόνο τα ζάμα σώσα. Α, τα ζάμα. Αστρόμ δεν είναι τέλειο να φέρει κανένα, αλλά πάει τώρα δεν μπορεί να φέρει σε μένα για να σκάνει στο κεφά του καλά. Αφού λέει γιατρού. Του μόνο τα χέρια μας. Το όνομα της γυναίκας είναι Λεσβία. Ναι. Είναι αυτό το όνομα ζει στη Λέσβο, να το πούμε αυτό για να μείνει. Έτσι και το Λεσβία υπάρχει σαν όνομα στη Λέσβο. Πώς το φωνάζω, Λεσβία. Λεσβία. Ναι, Λεσβία. Ναι, μπορεί να πει παρακολουθεί. Γιατί είναι μερικής που έχουν κάνει βιβλί, το κάνουν το Λάτσα. Ναι, ναι, μερικές που αλλάξαν. Το Κράτσα το όνομα, έτσι. Ποιο. Το Κράτσα το όνομα, με αυτό το όνομα λοιπόν. Α, έχω και το άλλο κόρπο, αλλά δεν βάλα γεφυγιά, κόρπο αλλά δεν το γέννης από το ίδιο Σάββατ. Και τι δίνει, τι λέει, έκτωσε παπά. Το λεφυγιά από το ίδιο Σάββατ. Έκτωσε παπά στα χαρή, που στείλει τον παλικά. Ποιο φοβάστε. Πρέπει που ξέρεις τι τα μάτια, που πάμε η χώρα φυγή. Τριανός του Κουστέλη. Μέτρα, πρέπει να. Του Κουστέλη, Ξέρεις το λέγανε. Εγώ έκανα τρία παιδιά. Τρία. Για τον Νίκο, τον Παναγία, τον Στράτσε, τον Τρίνη. Και την Ελισάβετ. Όχι, Ελισάβετ. Αντρονίκη. Αντρονίκη. Δεν μου λες πώς βλέπεις την κατάσταση σήμερα. Η κατάσταση σήμερα μέσα του χάρτσα, χούρτσα, ξέρετε τι μου κάνει. Αν με διάλεξε. Για να πες, για να καταλάβω. Πώς λέμε ξανά. Του χάρτσα, χούρτσα. Χάρτσα, χούρτσα. Χάρτσα, χούρτσα. Χάρτσα, χούρτσα. Τι θα πει αυτό. Χάρτσα, χούρτσα. Και ένα δεν λογαριά τον άλλο σήμερα. Δεν λογαριά, για ένα τον άλλο. Πάει η ενότητα, η φιλία από τα χωριά, πάει κανένα παντό. Τώρα εγώ είναι τελειωράσιο. Δεν λογαριά για τον άλλο, λογιάζει ποιος και κάνει το πιο παραπάνω. Έχεις γράψει το κίνητο, εγώ θα πάρω δύο. Έχεις τρακτέρ, θα πάρω τρακτέρ. Πάρε ένα τάξη, πάρε ένα στο χωριό, να υπάρχει άλλη τάξη. Τάξη, αυτή είναι η κατάσταση. Έστω να λέει δεν έχουμε οικονομία. Τι οικονομία δεν έχει αφού το χωριό μας έχει βρει. Αν άλλο τρία αυτοκίνητα, άλλο τέσσερα. Και πήγε και πήρε και το έκανε τρακτέρ για αγρό, μέσα στη λήψη. Δεν είναι στο τετράγμα που έχει κάπου. Και έγινε 15 τρακτέρ. Τι θυκάνε τα τρακτέρ με σπίτι, ήταν γαραγμένα 16-18 εκατομμύρια γαραγμένα και κάτω στα σκοριά, στα σαπίσι, χωρίς να προσφέρετε ποτέ. Τι είναι παράδειγμα, πρέπει να περισπιερώσει ο κόσμος από τις παράδειγμα, δεν τη ροή. Και εδώ τι είναι εγώ. Τώρα τα γυρεύει αυτή τα πράγματα. Αυτό έτσι το φτάξαμε γενικά όλη η Ελλάδα. Και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα. Και δεν έγιναν κυβερνήτη που μιλούν αυτήν κατά μέρα. Βάλτε νερό μες στο ρακί, μες στο κρασί. Χανιόμαστε, πνιγόμαστε και ενωστώνται μαζί να βγάλουμε το γούμα ραπετίνα μας. Μόνο τραβάει ένας απεργία σήμερα. Απεργία για μας, απεργία. 300 απεργίες έγινε μες στην Ελλάδα. Τα παιδιά πέρα για η Παπατριάς. Κι άμα αλλάξω η Παπατριάς, τι βγει μου χάρης. Πάρε τα ίδια θέλετε. Αφού δεν βάζουμε
το κόμμα να βγάλουμε σαν το καντάκι. Ήταν απλά πράγματα σύντομα. Όχι, καταλαβαίνω μια χαρά. Να ανοίξω τώρα ένα καντάκι, πρέπει να πιάσω. Μπορώ να ρίξω μια φτέρια. Να ρίξω για να ρίξω, να ανοίξουν το καντάκι τώρα. Για να κάνω μια δουλειά. Να θάψω έναν άνθρωπο. Τώρα δεν είπα και τα λάθη κανένα. Το εμένα εγώ θέλω τώρα. Για αυτό θέλω τώρα. Πού δεν φτιάξαμε σαν τα κάλατα. Δεν βγάζει κτάλα κανένα. Κτάλα. Για να σκόσει ένα βουνάκι, για να βγάζει κτάλα. Κτάλα, η πλειοψηφία. Αυτό πρέπει να βάλει. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο ελληνικός λαός. Να πει πέσαμε μέσα στο πλάτ, να βοηθήσουμε τώρα να βγούμε όξο. Τι χρειά είναι σήμερα απεργία, αύριο απεργία, αύριο απεργία. Δεν σου όλη την κατάσταση της απεργίας. Μόνο η ενότητα έτσι εργασία. Φίλου, άμα λογογράφουμε κάτι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πότε πήγες πρώτη φορά στο Μόλυβο? Στο Μόλυβο. Πότε πήγες? Το Μόλυβο πρώτη φορά πήγα στο δικαστήριο. Καλό. Δηλαδή πόσο χρόνο είσαι όταν πήγες στο Μόλυβο? 18. Έχεις και καμπάνα. Άρα λοιπόν... Δεν αφιώσα από μετά. Όποιοι κάναν μήνες να πάω στο δικαστήριο να αφιωθώ, ποτέ. Δεν έτρωγες δηλαδή. Ποτέ σε δικάσαν, συνέχεια. Αλλά δεν είχε κλείσει η συμβολή να με δικάσουν. Με έκανε σε τρία φράγκα με έκανε μήνες ένας. Τι τώρα σε τι κακία που είμαι. Εγώ δεν έπαιξα κανένα από σε βουλιά, σου λέει. Σε ποιο είναι αυτή. Πατούσαν. Όχι. Δεν πρόκειται να μες πω. Μες πω. Δικαστήρι. Τον πρόσφατα. Πρόκειται να το πω. Λέει δικαστής. Τα είπες τα δω αμέσα. Λέει όχι τα είπα. Πρώτα του πήξε τα είπες τα δω αμέσα. Λέει δεν τα είπα. Καλά, πώς θα κάνει την μήνυα. Δεν ξέρω, η βραδιά σαν την υπερβεσία δεν θα κάνει μήνυα. Είναι δικαστές να τα θεώσω, ήταν για θεώμα. Μόντε να πας αυτή. Γιατί ο Ρεκοπριά με έκανες μήνυες. Τι έκανες και με έκανες μήνυες. Φάγανε κανένα μήνυα. Γιατί πέρα του χωράφηκε δεν έδω. Λέει, πού είσαι σε εμάς. Πού να στο ρω, πάλι να πάνε. Και τι συνδίκασες, πλήρωνες. Πλήρωνα, πλήρωνα. Πολλά. Τότε και έφερα στο Μάιο 25.000 λόγκα. Πού. Για να είναι. Γιατί έπρεπε να τα ζώσω σε κάποιο άλλο κτήμα, έτσι. Όχι αυτό. Ναι, ναι. Αλλά... Γιατί του έβριζε, λέει. Όχι, άγιο έβριζα. Γιατί έπρεπε να θεωθώ, έβριζα. Δεν έβριζε ω δικαστέ. Αλλά δεν έκανε αυτόν τον οποίο. Δεν έκανε εμείς. Το Βρεκοπριάτη βρισκάμε, κατάλαβα. Ένα Βρεκοπριάτη. Άρα πήγε στο Μόλυβο το 1950, γεννήθηκε στο 32, μετά από 18 χρόνια, το 1950. Πρώτη φορά. Δεν είχε μέσο να πάω στο Ντουβάιο. Με τι πήγε. Και ξεκίνησαν τα πόδια πέριο από το βαθιό και κατέβηκα στο Ντουβάιο. Όλοι ήταν τα πόδια στα πλήθρα, μα πάει καλά, πέτυχε πάει. Αλλά ό,τι πήγα λέει πέρασε η δίκη. Όταν πήγε και πέρασε η δίκη. Πέρασε το Ντουβάιο. Με δικάσαν να γίνει. Επάνω δεν είχα εγώ μέσα. Βγαίνω έξω μες στο μυαλό, τράγει τον ρεύτη κόσμο. Βλέπω του καμίτσου του. Α, τι ωραίος άνθρωπος. Τον Μίτσο. Ο πατέρας μου είχαν φιλιά, σε μη ρίγε καμίτσος και καμίτσος. Του είχα μπροστά μίτσο με πάντα μια τζάντα και τι. Πάντοτε. Δεν πάρμα μίτσο, λέγω έτσι ένας με δικάσαν, σαν έχω πάρα, δεις. Θα μας τη σκέψεις ένας. Τα είδα. Δεν είμαι σαν να μάθω για αυτό το μυαλό. Καρχίστα, τι τον είναι αυτό που καταπιώ. Δεν τις ξέρω, νομίζεις την αδειάδεση. Κατά ποιο που είσαι. Πάει εδώ όμως έτσι ένας έδωνα απέναντι του δικαστήριου καρχέφτου, την μαυραδίτων είναι έξω από το μπαίνει μέσα. Έχει κάποιο μαυρό. Δεν πόσο σε δικάσα, λέω ρε να μπαίνει ένα άνθρωπος μέσα, να πάω. Παίρνει ένα νικό, γερώνω το δικαστήριο, παίρνω δρόμο ακόμη, απέδειο του στέρνου μου σαν άμυρο στα χέρια. Τέτοια έκανα, δεν πήρα. Μια δραχμή δεν φορτώσει κανένα. Και όλα σε καταδικάζαν. Άλλα είναι ρίγο. Χωρίς όρι, ναι. Άδικα, άδικα σε δικάζαν. Όχι, παίρνουν. Αλλά τα πίτα, δεν θα σκάει μήνυσαν. Μη συνηγούσαν. Μη συνηγούσαν. Δεν ξέρω γιατί το ματκούνταν αυτό. Και τον επίπεδο. Ένα πρόβα τον επίπεδο. Μα το πρόβα. Πρέπει να βγει τον αξιμένο να πήρε το πρόβα. Τι τάξαμε, δεν τον πήρε. Τι ξαφνιώτε ήταν τέτοιοι. Είναι ξαφνιώτε, δεν ήταν τέτοιοι. Τι ήταν ο Μόλυβος, πώς ήταν ο Μόλυβος? Ήταν τόχια το Μόλυβος, δεν είχε πρώτη. Ο Μόλυβος δεν είχε τουρισμό 30 χρόνια. Τουρισμό δεν είχε, το ξέρουμε αυτό. Τουρισμός άρχισε από το 40.
Ναυτική, ψαράδι. Δεν είχε, δεν είχε. Τι θεωρούσατε, εδώ στο κάποια δεν είχαν. Είχαν για τον πράγμα, είχαν αρχαία χωριά τέτοια, αλλά δεν είχαν οικονομικά. Εμείς είμαστε πιο αργότερα με καλά. Το λέω να το ξέρεις. Πιο αργότερα ήταν στην ψηλή περιφέρεια. Όχι πως να αποστρέψω τον τόπο. Καλά κάνεις, βέβαια, αλλά πώς το βλέπεις, πώς βλέπατε αυτά τα μέρη που σήμερα είναι τα πλούσια μέρη τέλος πάντων. Τον ρυθμούς να έκανε. Και τα χάλασε. Τα έκανε και τα χάλασε. Το ρυθμός ήθελε το παρά. Ναι, αλλά τα χάλασε την άνθρωπα. Ακριβώς. Το ρυθμός θα έκανε. Τότε πώς ήταν, πώς ήταν ο κόσμος εκεί, τι κτήματα δεν είχε πολλά. Τι είχε ο κόσμος. Μόλις, όσα κτήματα που είναι, ήταν. Αλλά δεν είχαν παραγωγή που έπρεπε να ζει ο κόσμος. Ήταν ψαράδες οι άνθρωποι. Είχε πράγματα, ήταν. Στην Παχτσαβανή είχε κουάραση που κάνανε, παράγανε λαχαγγίδες, πράχια και φέρνανε στο βουλίο μας. Τώρα δεν έχω κανένα σπουδιά της Παχτσαβάνης. Είχε ένα οικόπεδο το πούλησε ένα 15 εκατομμύρια. Πήρες παράδες, τρώω κάτι. Έτσι δεν είναι. Στην Πέτρα τα ίδια και παντού τα μέρη που είχαν τέτοια για τουρισμό πήγαιναν και κάναν κατά δύο καμένες. Ένας χωριανός μας σκάλα πήρε μια φτουσιά πελούδα και είχε παράλια σε ένα κομματί μια μπαράκα και πήρε το πελούδι. Και είχε πάρα κομμάτι αγιερατόνα, πλάτο των αγιερατών και πέντε 15 εκατομμύρια τα πήρε, δεν είχε μόνο κάτι και τρώνε. Παλιά περνούσε κάποιος κόσμος εδώ που έμενε, έμενε, τους φιλοξενούσατε. Του, άμα σε γνωστό, θα πάρει. Άμα είσαι γνωστό, άμα ξεπέσει κανένας, τι κάνατε, ξέπεφτε κανένας εδώ πέρα. Η καφενεία, άμα δεν έχει το πέρα, λέει η καφητής που έχω γνωρίζει, λέει πέσε πέρα, να ξεπέρατες. Να ξεπέρατες, έτσι. Ναι, άμα σε γνωρίζω, πέρα, πέσε πέρα, πέσε πέρα, πέσε πέρα, πέσε πέρα, πέσε πέρα. Άμα ξεπέσει και δεν έχει που να μην ξεπέσει ή απλώς κλείδονται τις πόρτες όπως σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Εγώ όπου πήγαινε στα Αλβανία είχα ένα σπίτι που είναι κάτω, το οξυγόνο κουνισμένο, είχε κάμαρες μέσα και κουνάρωνε και τρέπουνα. Είχα και στα χωράφια πάνω σπίτι και πέρνα τσέκαρε η Αλβανία για να λέει μια ιστορία μας, χωρίς χαρτιά και είχα κραμμένη. Γιατί όταν έβρες καρδιά, αλλά η βέβαια, αλλά με στο χωριό δεν φαίνονταν. Μετανάστες έχετε στο χωριό. Δεν έχω. Τι μετάξει, μόνο Αλβανία ακόμα. Μόνο Αλβανία, πρέπει να πει. Αλβανία είχα, πόσα είδα δεν έχουμε όχι. Άμα έρθει δηλαδή εγώ έχω μέρος να κινηθώ και δεν με ξέρεις, εσύ δεν με ξέρει η Λέκτρα. Τι δεν έχω. Έρχομαι εγώ, ναι και είμαι βράδυ και δεν έχω μέσο να πάω στην Λέκτρα, δεν με ξέρεις. Δεν με ξέρει η Λέκτρα. Πού θα κινηθώ. Δεν σ' αφήνω να με ξέρεις. Άμα σε ρωτήσω εγώ, είσαι σήμερα αστικούν ακόμα, να παρακείς καλά. Ξέρετε το λέω, γιατί το λέω οι Έλληνες κλειδώνονται στα σπίτια. Έτσι, κλειδώνονται. Δεν είναι πια φιλόξενα. Τι γνώμη έχω εγώ. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν είναι φιλόξενο πια παλιά. Παλιά ο ξένος ήταν ιερός. Ήταν ιερό πρόσωπο. Έπρεπε να τον φιλοξενήσει. Ήταν υποχρέωσή σου να τον φιλοξενήσει. Σήμερα έχει αλλάξει η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την κατάσταση. Δεν φιλοξενεί πια όπως παλιά. Ακούς το βαστό μου αυτό που είπε. Φιλοξενεί το βαστό μου. Εσύ την κρατάς την άνθρωπο. Αλλά η νέκα δεν θέλει. Η νέκα καθώς δεν είχα πας άνθρωπο μέσα, είσαι κακά με τέτοι μιλουγιά. Τι τον ήθελες. Να πεθέσουν μέσα από τέτοι να πεις παιδί. Τι δεν πάει να χωράσε με τον σπίτσα πάει να κουβέρνα. Που ογιά. Το κουτσάκι είναι ογιά. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα, είναι πολύ παράξενο. Και μια τελευταία ερώτηση. Το κτήμα σου εκεί, το περιβόλι σου, τέλος πάντων, το ησυχαστήριό σου είναι μετά τη Χωματερή, μετά το κτήμα του Νίκου, μετά τη Χωματερή, έτσι. Όχι, αυτό είναι λέει, πιο κατά τη Χωματερή, που είναι άσχο κτήμα. Το είχα έχει χειροστάσιο το πράγμα. Χειροστάσιο ήταν εκεί. Από κάτω, σε από πάνω. Σε ένα περιβόλι κάπου. Πιο κάτω είναι περιβόλι. Πιο κάτω. Σε παγερίσα. Για να πας εκεί θέλεις να περνάς από τα ολυχεία της κτηρίας. Έχει κάτι ορυχία, είναι κάτι ορυχία. Στύψη, στύψη, το παλιό, το μεταλλείο. Το πέτρωμα τη στύψη. Α, μεταλλεία. Πέτρωμα λίγο την ιστορία για τα μεταλλεία. Πότε δουλεύαν αυτά και τι κάνανε αυτά. Εγώ τα μεταλλεία ήταν πριν το 34, 35, 36, και με 38 τα λέγανε. Εγώ μου κρέωσε, δεν τα ήξερα. Αλλά ήξερα που πήγαιναν και πανούσαν το χώμα αυτό, το πήγαιναν. Το φέρανε έντο, του περνάει και αυτό και γυρνάει για ένα φορτηγό. Τώρα έχει άμα πας στο βουνά της εκεί. Έχει, έχει. Έχει, έχει. Τι το κάνανε αυτό. Τα μεταλλεία. Είχαν γαλαρία καλυμμένη.
Σου κάνω από κάτω μέσα ένα δύο πέτρα μελανή. Τώρα η γαλαρία αυτή έχει βιλάξει. Αλλά κάποιοι από ξεχόντεν κλαίρεσε, δηλαδή αυτό έτσι πιέντε το δίχο τα μέσα. Τα βλέπετε, αλλά δεν έχει τεράξει ειδικό πως να τα βλέψει. Έχει ο μέρα... Είχε εξαντληθεί δηλαδή το έργο. Όχι, δεν έχει εξαντληθεί. Αλλά... Έχει άλλο μέρος που ρηκουτά θάλασσα. Που είναι πιο... Πιο εύκολο, χωρίς πολλά έξω. Κατάλαβα. Γιατί βάζει το μυαλό στην εντύπωση να φορτώνει τον... Κατάλαβα. Τον λάδι. Ναι. Τα καστόγια, το πράγμα αυτό, να το φέρνει εδώ. Τσαπέρι το πάρα άλλο και το πας πέτρα. Τσαπέτρα το πάρα το καράβο το πας πόσο του κατηρίες. Και δεν είναι σύνδρομη. Έχει τάμος, το πιτσοφά πάντα έχει. Τι το κάνει αυτό. Είναι εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι άλλας αργυλίου, καλύρου, δεν θυμάμαι. Η επιστημονική του ονομασία είναι άλλο. Αυτό έχει αιμοστατικές ιδιότητες. Το κάνεις πάνω αυτό στο ξύρισμα, αυτό ακριβώς είναι. Επίσης το χρησιμοποιούσαν στην δρυσοδεψία, καλά το είπαν. Είναι πολύ όμορφο μέρος εκεί, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω πάει, δεν το ξέρω το πάνω. Α, βέβαια, perfect. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το παλιό, είναι το παλιό ρηχείο. Δηλαδή φανταστείτε από το 1300 τόσο. Α, είναι τόσο αρχαίο. Μα η Γατελούζη το... Ναι. Και βασικά λέγεται ότι το χωριό μας δημιουργήθηκε από τους εργάτες που δουλεύαν σε αυτό το ρηχείο. Δηλαδή, γραπτές αναφορές, δεν υπάρχει πότε χτίστηκε το χωριό, έτσι. Αλλά λέγεται τώρα από ένα βιβλίο του Παρασκευαΐδη που είχα διαβάσει, λέγεται ότι οι εργάτες από αυτό το χωριό είχαν εδώ τα σπίτια τους και σιγά σιγά έγινε το χωριό. Και για να το κλείσουμε, θα μας πει μια ιστορία που είχε πλάκα στη στήψη. Με τι γελούσατε εδώ στα καφενεία, με ποιους κάνατε πλάκα. Τίποτα μαχαιροπέτες, για να το κλείσουμε, καλά χωριά. Ποιος πήρατε το ένα στον άλλο παράδειγμα. Ανέκδοτα, αλλά με χαρακτηριστικές φιγούρες, με ανθρώπους χαρακτηριστικούς του χωριού. Είχε εδώ καλαμπορτζίδες. Παρανόμια δεν είχατε. Αλλά τώρα τι λέει. Παρανόμια. Παρανόμια. Εγώ λέγω με καμλέ, για το τόμο λέγω. Κι άλλο λέγεται. Καμλέ, γιατί, καμίλα δηλαδή. Έβγαζε, βγάζα ένα λόγο τα παλιά τα χρόνια, με κόφε. Η προπάψη αυτό ήταν αψόδουση. Τα κότσαλα ξέρει πια είναι κότσαλα. Κάτσε να ξεκουραστώ, κάτσε πα τα κότσαλα. Είχε βγαλμένο το παντέλο το κόφα αυτή. Ήταν τα άσπρα. Αλλά τα άσπρα γινόταν πια πάνω εδώ και τα πλάγια καταρχά. Λέει η παρέα σα που με στην ώρα λέει. Τίποτα λέγεται, σας κάνει να ξέρει. Α, και αυτό είναι καμπλέ. Μέχρι τώρα, αν δεν πούνε μέσα στο χωριό Παναγιώτης Καμπλέ, δεν τον ξέρουν διθοτόμο, τον ξέρουν Καμπλέ. Καμπλέ. Τι σπηράζεται λοιπόν. Πας όταν πας όταν είσαι ένα γερί, το Καμπλέ για να πεις, ξέρουν, χωρίς να μην. Ναι. Γιατί γίνεται μια θέση τώρα, πας λίγο. Και δεν σε ενοχλεί κιόλας. Να μας είπουν καμπλέ, δεν σε πειράζει. Μα δεν είναι πρώτα ρουφιανιά, είναι προς τη σάνα. Παρατσούπε το πάνω. Τώρα ένας μπαριό τον βγάλω για το Μουστάκα. Εγώ θα είμαι Μουστάκα. Θα πάψα εδώ και το λέω Μουστάκα. Ας είμαι. Έχει τέτοιο παρατσούπε. Έχει έναν τσάκος που βγάλω τον βγάλω. Ποιος πειράζεται. Αυτοί που βγάζανε πολύ γέλιο εδώ στο καφενείο, όταν καθώς το μπαριά, ποιος πειράζεται. Και τι τους λέγατε. Καλά που λέγαμε, πανίκλωτα λέγαμε, λέγαμε τραβάω τέτοια αδειά τα παππούλα μέσα να πούμε να θα μπορεί τώρα να πάρει μα κάθε ένα και σπίγε και τσίκα. Ναι. Και όταν τελειώνει όλη μέρα δεν την έπρεσε πούμε. Καμία φορά σκοτιά, ας πάμε σαν χωριό, πέτρα. Πήγε στο ξενοδοχείο μέσα, είχε πάρει όλο ζευγάρι και με την κάμερα, λέει ξενοδόχος, δεν έχω λέει τόπο να σε θέσω. Τώρα πιασμένες κάμερες, λέμε ρε βάλε με κατά το κρεβάτι εδώ να πήγαν πέσαν κατά το κρεβάτι. Νεαρή αυτή, μια ροπάτρε, πιάσανε αυτό κανένα χαρέσπα στο κρεβάτι. Λέει τι διασφαίνεται ένας με τον άλλο, λέει ο άνθρωπος σήμερα είπα σε ένα ψηλό βουνό και βλέπω τα πάντα. Λέει άλλος, τι όταν κάτω λέει, πρέπει να πάρει λέει, δεν είναι πάλι σημαίνεται και τσιγαντούλα μου. Ωραίο.
τέτοια λέγανε, τζάλα, τζάλα, πολλά. Υπήρχαν όμως και κάποια άτομα που... δηλαδή τους φώναζαν αυτά τα άτομα μέσα στην παρέα για να κάνουν καλαμπούρι με αυτά τα άτομα. Όπως έκανε παλιά ο Πουλαδάς, ας πούμε, ο Πουλαδάς, δεν είχε πολλά ανέκδοτα αυτός, δεν είχε... Ελευθέρας. Ναι, δεν είχε πολλές ιστορίες. Ένας άνθρωπος πάλι για ένα γιώτα, βρακάσω τον πατέρα. Ένας που κατέβαινε στην πέντρα που τον θυμάμαι, θα τον ξέρεις εσύ, έλεγε... Ερχόταν με ένα γάιδαρο και έλεγε «Σβούρους, Μπενάση, τα πάλι να πατήσεις». Καρέγκλες, τι κάνεις στο ρατσί να μην τα φύγεις. Έκανε καρέγκλες. Και τη λέγαμε Α, αρχή του κόσμου, Β, βασιλεύτη. Α, για λέγεις, δεν πάρει μας λέγεις. Ναι, αυτός, ναι, ναι, Α, λέγεις. Γιώργος, Γιώργος, πάλι, εγώ τώρα είμαι πικάς. Αλλά έπαινε και έλεγε τους γούρους, Μπενάση. Πάει να τους καλωρά, σταματή μπροστά με σειράς. Και τι κάνει το γερές, τι να κάνω, Βαρβαλέκο. Και του ξέρεις το που δάρσε του κατά μηχνέ που σου λέει μες στο λάδι. Ανέβητα τώρα, τι έλεγε. Δηλαδή είναι την ώρα να παντρευτείς να πας γυναίκα. Μες στο λάδι. Μες στο λάδι. Αυτό είναι φάσα του πατέρα μου. Τι είχε να μωρό στο παιδί γίνει σπούδαση. Και τώρα το Χριστούγεννα πήγε να δει του γιώτα είχε και πήρε ένα μεγάλο πουλα πήρε. Επίσης δεν τον είδω το γιώτα είχε. Πού να πάω, τι να κάνω, δεν είσαι από την ώρα που έχει το βαρπάν. Να τα φύγει καλό που να την κλέψει. Ναι, βάλε με κόφατα. Αλλά να μην σκάς. Αυτό το φόρεμα που το λες κόφα δεν το ξέρω. Δεν το... Κόφα. Εννοεί κάποιο είδους... Παντελόγια. Παντελόγια. Αλλά είναι κόφα. Έλωνε, κλείδωνε, έχει βαθμένο σε τον άντρο. Α, αλλιώς το λέγαμε. Φράστα και το λέγαμε η κόφα. Αλλά είχε από πίσω σέλα, σέλα το λέγαμε. Σέλα, είχε από πίσω σέλα. Σέλα, είχε από πίσω σέλα. Αφού σε αγούσε. Δεν κόβαλε την κόφα μας. Αλλά αυτός γέρος εδώ τώρα. Πια δεν ξέβαλε το γαλοπούλα μέσα στην κόφα του, μέσα χώρι. Επίγε στο σινεμά, είχε κάτσε εδώ να. Φυλαγή να έρθει η ώρα να πουλήσει, κάνει το έργο. Και είχε μπροστά του πέδες είχε και τρώγαν σάμα. Τέτοια, τι τα λέει, τα σπόρια. Αυτή είναι η γαλοπούλα τώρα, η γαλοπούλα του τσιπάκι μέσα από τρύπα και κάνει τα τρώω σπόρια με τα κούφτα. Δεν με τις κά! Τόσες λέει έχουν δει, αλλά με τέτοιο τσιπάκι με πουλί ψιό δεν έχουμε δει. Πόσα τέτοιο δεν είχα δει. Ναι, τρώει πόσα τέτοιο δεν είχα δει. Είναι μια τόσα σπόρια. Θα πούμε και να βγουν. Είσαι ευχαριστημένος από αυτά που πέρασε η ζωή σου. Είσαι ευχαριστημένος. Δυο καλή πάρια ζωή μου έχω κανένα σήμερα. Ήξα, ενίξα ενέχτα. Ενίξα ενέχτα, δεν είχα κανένα να πει. Να πει, δεν έχει καλά, στραβά τα νίξα. Ήξα ενέχτα, δεν ξέρω. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Αν ξέρετε, όλοι οι κόσμος να είναι γερός. Αυτός που είναι γερός, η άλλος υποφέρει, ελάχιστα. Σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί τώρα με έναν τσιγόνισο, τι παρέδρα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που τελειώσαμε. Αυτή ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέδρα.